Πλέγεται το κράτος του Ισραήλ και έντονη είναι η αγωνία για Κύπριους που διαμένουν ή έχουν ταξιδέψει εκεί. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να βρίσκονται σε επαφή με την πρεσβεία μας του Ισραήλ αν χρειάζονται στήριξη ή αν συμβεί οτιδήποτε. Μέχρι τη στιγμή όσοι πολίτες επικοινώνησαν με την πρεσβεία βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε, αρκετοί σκέφτονται να διακόψουν την διαμονή τους και να επιστρέψουν. Παρά το γεγονός ότι το αεροδρόμιο του Τελαβίου δεν έχει κλείσει και οι πτήσεις από και προς την Κύπρο συνεχίζονται κανονικά, κάποιες εταιρείες όπως η NG αν επιλέγουν να ακυρώσουν από μόνες τους τις πτήσεις, ενώ από πλευράς της η Cyprus Airways έχει ανακοινώσει πως επιβάτες που επιθυμούν αλλαγές των εισιτηρίων τους για σήμερα, αύριο Κυριακή ή τη Δευτέρα για πτήσεις που θα γίνουν μετά μπορούν να το κάνουν χωρίς χρέωση. Την ίδια ώρα, επιτακτική ανάγκη κρίθηκε εξαιτίας της έκριθμης κατάστασης στην γειτονική χώρα η οχύρωση από την αστυνομία χώρων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους κατά τον Ισραηλινό στην Κύπρο. Από την πρώτη στιγμή που έγιναν γνωστά τα γεγονότα στο Ισραήλ, έχουν δοθεί οδηγίες για λήψη πρόσθετων μέτρων ασφάλειας σε χώρους Ισραηλινών συμφερόντων στην Κύπρο. Παράλληλα, η αστυνομία λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας και σε άλλους χώρους υψηλού κινδύνου σε παγκύπρια κλίμακα. Την τραγικότητα των στιγμών που ζουν οι πολίτες στο Ισραήλ περιέγραψε στο Ωμέγα ο πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο. Την ώρα που την πλήρη στήριξή της στο Τελ Αβίβ εξέφρασε από την πρώτη στιγμή Λευκωσία. They went into houses of families. They killed and executed civilians. They took civilians as hostages. The people of Gaza are not our enemies, but Hamas is our enemy. And this enemy will pay a difficult and a heavy price for what he's done today. Καταδικάζουν απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ από τη Γάζα που έχουν ως αποτέλεσμα θύματα αμάχους. Εκφράζω προσωπικά τη βαθιά μου συμπάθεια σε όλους τους πληγέντες. Όπως επεσήμανε ο Όρεν Ανόλικ, πολλά είναι τα μηνύματα συμπαράστασης που έχει λάβει από το πρωί τόσο από αξιωματούχους όσο και από απλούς πολίτες. Το δικό της μήνυμα έστειλε με ανακοίνωσή της η πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Κύπρο. Η συνέχιση της αδικίας και της καταπίεσης στην οποία είναι εκτεθειμένος ο Παλαιστινιακός λαός είναι ο λόγος πίσω από αυτή την εκρηκτική κατάσταση και την απουσία. Ειρήνης και ασφάλεια στην περιοχή. Η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ειρήνη στη Μέση Ανατολή μπορούν να επιτευχθούν με τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής της γης του κράτους της Παλαιστίνης, συνεχίζει η ανακοίνωση.